πάμε στον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Ανδρέα Μουζουρίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει και σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Αλετράρη να μας πει μια κουβέντα. Πρόεδρε, το παιχνίδι που τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο για το άθλημα του μπάσκετ, νίκη σήμερα για τον μπάσκετ, μετά από όλα όσα έγιναν πριν από λίγες μέρες στη Λάρνακα, είδαμε αθλητοπρέπεια, είδαμε ανάδειξη του προαθλή μέσα στο γήπεδο με fair play και από όλους. Ένα δικό σου σχόλιο για το τι είδαμε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες της Basket League για τη φετινή περίοδο. Μέσα σε πολύ δύσκολες αντίξωες συνθήκες που κληθήκαμε να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα μας εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού. Θεωρώ ότι πετύχαμε για κατά μεγάλο στόχο το ότι διοργανώσαμε το πρωτάθλημα και το τελειώσαμε σήμερα. Να δώσω καταρχήν τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Στα συγχαρητήρια βεβαίως και στον Κεραυνό, ο οποίος έκανε περήφανη την Κύπρο με την καταπληκτική πορεία του και την πρώτη συμμετοχή κυπριακής ομάδας στις ομίλους του Champions League. Ναι. Από εκεί και πέρα η νύχτα σήμερα ανήκει στην ομάδα της ΑΕΚ. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια μας να τελειώσουμε όλα τα πρωταθλήματα μας υγιείς και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το άθλημα μας όσο πιο πολύ μπορούμε. Και μια τελευταία ερώτηση για την επόμενη χρονιά. Θα δούμε το πρωτάθλημα με περισσότερες ομάδες, με μεγαλύτερη συμμετοχή, με νέες καινοτομίες. Νέες καινοτομίες σίγουρα. Να μην ξεχνάτε ότι εγκαινιάζουμε τις ρομποτικές κάμερες, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη και έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα γήπεδα. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε συζήτηση με τις ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται να ανέβουν στην πρώτη κατηγορία και θεωρώ ότι θα έχουμε σύντομα νέα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε.